Θέλω από Μιχαήλ να δούμε την αποτίμηση που κάνουν στα επιτελεία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσουμε, καλησπέρα Στέλλα, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Η Κουμουνδούρου, λοιπόν, Λίκο, σχολιάζει ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση, καμία ουσιαστική και καμία πιστική απάντηση στα κέρια ερωτήματα που αφορούν τις υποκλοπές και κυρίως το γιατί παρακολουθήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση σήμερα ήταν απομονωμένη, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των υποκλοπών. Επίσης, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να μην έχει γνώση τι κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και αναφέρονται σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι επί δικών του ημερών δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών και μάλιστα στις αναφορές που έκανε ο κύριος Τσίπρας και μέσα στην Ολομέλεια ότι υπάρχουν σχετικές διαψεύσεις από βουλευτές του, όπως η κυρία Βαλαβάνη, ότι παρακολουθήθηκε. Ενώ λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει την άγνοια ως γραμμή άμυνας, ωστόσο λένε ότι αργά ή γρήγορα δεν θα του βγει αυτή η γραμμή και θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει.